Να καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Περιφερειάρχη, τις κυρίες και τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, τους εκλεκτούς καλεσμένους από την δημοσιογραφία, την κυρία Παπατσόνη από μη δημοσιογραφία, τον κύριο Ψαράκη από την περιφέρεια και βεβαίως τους συνεργάτες όλους αυτής της επίπονης και μακράς προσπάθειας που καταβάλαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, τους συνεργάτες του. Και θα σας παρακαλέσω, κύριε Περιφερειάρχα, να έρθετε να ανοίξετε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, που είναι, δεν είναι ένα βιβλίο, είναι ένα έργο ψυχής για την Πελοπόννησο. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, αξιότιμα μέλη της οικογένειας του αείμνηστου καπετάνιου, αγαπητοί συνεργάτες του κύριου καθηγητή, δημοσιογράφοι, κυρίες και κύριοι, ο παραλογισμός και η απληστία του σύγχρονου ανθρώπου, όπως και ο ανταγωνισμός των κρατών μαζί με την κακή χρήση της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της επιστήμης, έχουν οδηγήσει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή που εκδηλώνεται με τα βία φυσικά φαινόμενα και επιφέρει μη αναστρέψιμε συνέπειες στο περιβάλλον και στη ζωή μας. Για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έχει προβλεφθεί η εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας με νόμο από το 2016. Έτσι, σε εφαρμογή της παραπάνω πρόβλεψης, εντάχθηκε στο επικρατησιακό μας πρόγραμμα η μελέτη που παρουσιάζεται σήμερα, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας Πελοποννήσου, την εκτίμηση της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, μαζί με προτάσεις κατασκευής κατάλληλων ενέργων για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με τον κύριο Ζερεφό και τους συνεργάτες του. Εκπονήθηκε το περιφερειακό σχέδιο για την περιφέρειά μας από τον κύριο Ζερεφό, την Ακαδημία Αθηνών ευρύτερα, που η Ακαδημία μας είναι ο πλέον καταξιωμένος επιστημονικός φορέας στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, προς την οποία εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. Και ιδιαίτερες είναι ευχαριστίες μας προς τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας και καθηγητή τον κύριο Χρήστο Ζερεφό και την ομάδα του για την εργώδη επιστημονική της προσπάθεια, τις επισημάνσεις, τα συμπεράσματα και την καθοδήγηση για τις προτεραιότητες που πρέπει να αναλάβουμε στην περιφέρειά μας για την εξάλληψη των αιτιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Να προσθέσω ακόμα ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στην τελευταία 20ετία, ίσως και 30 χρόνια, παρουσιάζονται με διαρκώς εντυνόμενο ρυθμό οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με καταστροφικές πυρκαγιές. Υπενθυμίζω τις πυρκαγιές στα Γεράνια, τις πυρκαγιές στη Μάνη, τις πυρκαγιές στην ευρύτερη Αρκαδία, μέχρι κάτω τη Μεγαλόπολη και τη Δυτική Γορτινία και την Ολυμπία. Τα πλημμυρικά φαινόμενα, θυμόμαστε όλοι τις πλημμύρες στην Κόρινθο, στην Τρίπολη, ιδιαίτερα στην Καλαμάτα, όπου θρηνήσαμε και θύματα, τις διαβρώσεις στις ακτές. Υπενθυμίζω το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στον Κορινθιακό κόλπο εξαιτίας της ανόδου του επίπεδου της θάλασσας, αλλά και στον Αργολικό κόλπο, τελευταία στην περιοχή του Πορτοχελίου και προφανώς και στο Μεσσηνιακό κόλπο, όπου έγιναν κάποια έργα χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι τώρα συνολική αντιμετώπιση. Να υπενθυμίσω τους ανεμοστρόβιλους, τις ξαφνικές χαλαζοπτώσεις. Προχθές είχαμε μία χαλαζόπτωση στην περιοχή της Αρκαδίας. Καταστράφηκε ολόκληρη η παραγωγή σε κεράσια. Τη λειψιδρία αντιμετωπίζει σοβαρότατο το πρόβλημα η Ανατολική Πελοπόννησο. Ιδιαίτερα περιοχές της Αργολίδος, περιοχή της Ερμιονίδας και κάτω μέχρι τη Λακωνία.
όπου εκτός από τη λειψιδρία, μαζί με τη λειψιδρία έχουμε και τα φαινόμενα της υφαλμύρωσης που οδηγεί στην ερημοποίηση περιοχών, όπως ξέρουμε. Επομένως, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών δεν είναι ένα θεωρητικό πρόβλημα. Υπάρχει, γιγαντώνεται, αλλάζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σχεδόν κάθε μήνα έχουμε τον ΕΛΓΑ στην Πελοπόννησο για καταστροφές αγροτικών προϊόντων που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές. Ασφαλώς προσπάθειες έχουν γίνει και γίνονται στην Πελοπόννησο, με πρωτοπόρο την προσπάθεια του αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και τις συνεργασίες του με τις Ακαδημίες της Στοκχόλμης και των Αθηνών, με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης 20 χρόνια πίσω, με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, τις συνεργασίες που κάνει το Ίδρυμα, με όλες σχεδόν τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και της περιοχής και της ευρύτερης Πελοποννήσου, το οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και την παραδειγματική πρόταση που έχει κάνει για την αηφόρο ανάπτυξη. Αυτά γίνονταν 20-30 χρόνια πίσω, όταν δεν υπήρχε συνείδηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δεν μιλάγαμε για κλιματική αλλαγή, δεν είχε συνειδητοποιήσει ο κόσμος τη σημασία και την αξία της φύσης και του περιβάλλοντος για τη ζωή μας. Από την άλλη, γι' αυτό και η αφιέρωση του συγγράμματος, κύριε καθηγητά, στον αείμνηστο καπετάνιο αποτελεί την οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που ήταν πρωτοπόρος και σε αυτό, στα θέματα περιβάλλοντος. Από την άλλη, η ευρωπαϊκή και η κυβερνητική κατεύθυνση περιορισμού της χρήσης του άνθρακα και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κερδίζει συνεχώς έδαφος και τώρα, με τον πόλεμο που έχουμε και ενδεχομένως να πάνε λίγο πίσω όλα αυτά, γιατί αυξάνεται η συνειδητοποίηση του προβλήματος. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή είμαστε μαζί με αυτή την πολιτική, την ευρωπαϊκή και την κυβερνητική. Είμαστε απέναντι στον άνθρακα, έχουμε συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται. Το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων στη Μεγαλόπολη, που δεν γίνεται χωρίς πολιτικό κόστος, πρέπει να ξέρετε, και πρέπει να υπάρχει θάρρος για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το κλείσιμο λοιπόν των λιγνητικών μονάδων σε συνδυασμό με τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή θα είναι η μεγάλη συμβολή της περιφέρειάς μας στην επίτευξη του σπουδαίου στόχου. Όπως είπε ο μεγάλος ωκεανογράφος Ζακ Κουστό, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας ο άνθρωπος πάλευε, έπρεπε να αγωνίζεται με τη φύση για να μπορέσει να επιβιώσει. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι η επιβίωσή μας, η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από την προστασία της φύσης. Τις θερμές ευχαριστίες της περιφέρειάς μας προς τον καθηγητή μας, ο οποίος με έναν έξοχο τρόπο, γιατί και στο επικοινωνιακό επίπεδο είναι άριστος και στη συνεργασία και με ανθρώπους που δεν κατανοούν παλά, είναι δάσκαλος ο οποίος καθοδηγεί. Τον ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνει για την περιφέρειά μας. Η συνεργασία μας, κύριε καθηγητά, οπωσδήποτε θα συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε τη φωτισμένη παρουσία σας για μια Πελοπόννησο η οποία θα πρωτοπορεί και στα ζητήματα περιβάλλοντος. Η περιφέρειά μας είναι η περιφέρεια που έχει όλα τα χαρίσματα. Είναι μια ευλογημένη περιφέρεια που παράγει όλα τα προϊόντα μεσογειακής διατροφής, που έχει τουλάχιστον 10 σημεία γνωστά παγκοσμίως. Και στα περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να παίξει και για την πατρίδα μας και ευρύτερα για την Ευρώπη ένα πρωτοποριακό ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ακαδημία, εσάς κύριε καθηγητά, και για ό,τι κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Περιφερειάρχα, εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για το αμέριστο ενδιαφέρον το δικό σας και των υπηρεσιών σας, αλλά με την ευκαιρία αυτής της δουλειάς που κάναμε, που έγινε, η οποία για μια
τόσο μεγάλη περιφέρεια όπως είναι η Πελοπόννησος, διότι στο βιβλίο αυτό που θα σας παρουσιάσω σε συντομία περιλαμβάνει όλη την Πελοπόννησο. Περιλαμβάνει από το μύθο και την ιστορία μέχρι το μέλλον. Έχει και ένα παράρτημα ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει τις διάφορες περιοχές πώς ήταν και πώς είναι. Και με τους υπολογισμούς και τους χάρτες που έχουμε παραθέσει μπορεί κανείς να αντιληφθεί όλα αυτά τα πολύ όμορφα που τα περιέγραψε τόσο γλαφυρά ο κύριος Περιφερειάρχης. Η Πελοπόννησος ήταν πάντα το λίκνο όλων αυτών των ωραίων πραγμάτων που είπατε. Το μύθο, την ιστορία, τον φυσικό πλούτο, την βιοτεχνία, τη μεσογειακή διατροφή και γενικά υπήρξε και το λίκνον της Ανδρείας από την εποχή του Λεωνίδα μέχρι την κήρυξη της Επαναστάσεως. Παρεμπιπτόντος, σε ένα περίπου μήνα τελειώνει η έκθεση που έχουμε δίπλα, που αφορά σε κοιμήλια που ήταν στο υπόγειο της Ακαδημίας και εκτίθενται για πρώτη φορά, όπως ένα από τα 6 σπανιότατα αντίτυπα της χάρτας του Ρίγα και πολλά άλλα πολύ ενδιαφέροντα που δεν τα βλέπει κανείς εύκολα, γιατί δεν έχουν ξαναεκτεθεί οι διόχειρες επιστολές του Ιψηλάντη ή του Σολομού ή όλων των σπουδαίων συμπεριλαμβανομένων και του παλαιών πατρός Γερμανού και άλλων. Το πόσο σημαντική είναι η Πελοπόννησος δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει στο μύθο και στην ιστορία στον Όμηρο. Ο Όμηρος ξεκινάει την Οδύσσεια από το ταξίδι αναζήτησης του πατέρα. Ο Τηλέμαχος πάει στον Νέστορα για να του πει αν έχει κάποιο νέο από τον πατέρα του. Το παίρνουν οι διάσημοι σκηνοθέτες στον Πόλεμο των Άστρων, στο Star Wars, και στη θέση του Τηλέμαχου μπαίνει ο Λουκ Σκάιουόκερ και στη θέση του Νέστορα ένας σοφός Jedi, ο Obi-Wan Kenobi. Η αλληγορία και η επίδραση της ελληνικής μυθολογίας δεν σταματάει σε έναν θαυμασμό, όπως διαβάζοντας κανείς το έπος του Gilgamesh, που είναι μια πλήρης περιγραφή κάποιου κατακλυσμού που έγινε στη Βαβυλώνα, στη Μεσοποταμία συγκεκριμένα. Δεν είναι μια περιγραφή του κατακλυσμού του Νόε ή του Δευκαλίωνα. Η μυθολογία του Ομήρου είναι γεμάτη από φαινόμενα, μερικά από τα οποία είναι στην Πελοπόννησο. Αναφερθήκατε, κύριε Περιφερειάρχα, στον Ιδροστρόβιλο, που τους βλέπουμε όλο και πιο συχνά στις ακτές της Δυτικής Μεσογείου, Πελοποννήσου, που είναι φαινόμενα σπανιότατα. Όταν θα ανατρέξω πάλι στην Οδύσσεια, όταν άνοιξαν οι σύντροφοι τον ασκό του Αιώλου και βγήκαν όλοι οι άνεμοι, για να φυσάνε οι άνεμοι όλοι ταυτόχρονα πρέπει να γυρίζουν, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Είναι η πρώτη περιγραφή Ιδροστροβίλου, ο οποίος τους έπληξε γιατί οι θεοί είχαν αποφασίσει κατά τον Όμηρο
να τιμωρήσουν τον Οδυσσέα για διάφορα θέματα, όπως η Δόνας δηλαδή ήταν εναντίον του, και ο καημένος ταξίδευε μες στη θάλασσα που ήταν το βασίλειό του. Παίρνει το καράβι ο υδροστρόβιλος και η σκηνή που δείχνει πώς απομακρύνεται το πλοίο και οι σύντροφοι από το στόχο που ήταν η Ιθάκη είναι η πιο ποιητική και όμορφη περιγραφή ενός τερατώδους φυσικού φαινομένου, τα οποία τα βλέπουμε τώρα όλο και πιο συχνά. Σπάνιζαν οι φωτογραφίες από υδροστροβίλους, όπως το ξέρετε. Κυρίως στην Κέρκυρα υπήρχαν ελάχιστες φωτογραφίες. Σήμερα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι έχουμε 1, 2, μπορεί να έχουμε και 10 τέτοια φοβερά φαινόμενα. Αλλά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο στην Πελοπόννησο σέρνεται αργά και η υποβάθμιση γίνεται με ένα βραδύ εντυπωσιακό και επικίνδυνο ρυθμό. Δηλαδή, το ότι η υγρασία του εδάφους μειώνεται στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Ανατολική Περιφέρεια της Πελοποννήσου, είναι γεγονός. Το ότι οι βροχοπτώσεις στη δυτική πλευρά, που είναι και η ομβροπλευρά της χώρας, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στη Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα, προβλέπουμε ότι μέχρι το 2050 θα έχει χάσει περίπου 10% του ύψους βροχής που πέφτει. Σήμερα η Δυτική Ελλάδα παίρνει περίπου τόση βροχή όσο το Παρίσι. Κι όμως η Ελλάδα είναι μια ξηρή χώρα. Η Δυτική Ελλάδα γι' αυτό ονομάζεται ομβροπλευρά, γιατί εκεί παίρνει το νερό και το μεταφέρει η ποταμή στην Ανατολική Ελλάδα. Τα νησιά είναι ξηρά του Αιγαίου, τα νησιά του Ιωνίου δεν είναι ξηρά. Αν και η υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα απειλεί και αυτά, και έχουμε φτάσει στο σημείο και στην Ιθάκη και αλλού να παίρνουν νερό από απέναντι, από τη Στερεά Ελλάδα, με υπόγεια υποβρύχια σύραγγα. Το ίδιο φαινόμενο της λειψιδρίας δηλαδή απειλεί πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Απειλεί όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αραβική Χερσόνησος πάσχει από υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα πολύ σοβαρά, και άλλες πολλές περιοχές. Οι καλλιέργειες με την υφαλμύρωση των παράκτιων υδάτων, ιδίως των αγροτεμαχίων εκεί και των καλλιεργειών, οδηγεί σε μείωση της παραγωγής. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, κύριε Περιφερειάρχα, θα αντιμετωπιστούν με την σημερινή γνώση και την υπάρχουσα σημερινή τεχνολογία. Δηλαδή οι αγροτικές καλλιέργειες θα γίνουν ευφιέστερες. Θα μάθουν οι καλλιέργειές μας, οι καλλιεργητές μας, θα μάθουν ότι θα πρέπει να παρακολουθούν με άλλα μέσα τα χωράφια τους, να τα ποτίζουν με άλλα μέσα και να τα συντηρούν στις επιθέσεις που γίνονται από ζυζάνια και άλλα έμβια, έντομα και μη, αρρώστιες, με την σωστή παρακολούθηση. Ένα πολύ καλό παράδειγμα στον αγροτικό τομέα, διότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπως ξέρουμε όλοι, ο αγροτικός τομέας ήταν το βασικό έσοδο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα έχει τροποποιηθεί αυτό. Ο τουρισμός παίζει ένα σπουδαίο ρόλο και θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο και σπουδαιότερο όσο υπάρχουν άνθρωποι όπως η Κωνσταντακόπουλη, το λέω με όλη την επίγνωση του τι λέω, οι οποίοι
είχαν και συνεχίζουν να έχουν αυτό το όραμα της πρωτοπορίας, το να κάνει κανείς ξενοδοχείο υπόσκαφο πριν από το σχεδιάζει πριν από 30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο για μένα είναι σαν το περίμενα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρξε μόνο ένα παράδειγμα, αυτό το δικό σας. Δεν υπήρξαν άλλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τόσο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στο νερό. Το νερό είναι ένα ζητούμενο, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην φαίνεται, αλλά πολύ σύντομα θα φανεί και θα γίνει. Η μελέτη λοιπόν αυτή ξεκίνησε από την εφαρμογή των σπουδαιότερων μοντέλων που έχουμε. Είναι μαθηματικά και φυσικά μοντέλα τα οποία μπορούν να υπολογίσουν, όχι όπως υπολογίζουμε τον καιρό, αλλά όπως υπολογίζονται οι κλιματικές μεταβολές που σέρνονται, γίνονται μέσα σε δεκάδες χρόνια, και τα υπολογίζουν καλά. Και το ξέρουμε αυτό γιατί πάμε και πίσω με αυτά και μπορούμε να δούμε ότι επιβεβαιώνονται οι μεταβολές στο παρελθόν από τα μοντέλα που έχουμε φτιάξει σήμερα, τα οποία ασφαλώς και θα βελτιωθούν και θα εξυγχρονιστούν. Αλλά από όλη αυτή τη συμπυκνωμένη γνώση, αν πάρουμε όλη την Ελλάδα, το κόστος της κλιματικής αλλαγής υπερβαίνει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του αιώνα. Αποπληθωρισμένα, θα τα υπερβεί. Αυτό το υπολογίσαμε στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος του 2011. Η αναθεωρημένη έκθεση, η οποία θα βγει φέτος, 10 χρόνια μετά, 11, σε αυτήν τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα. Ακόμη πιο ακριβά. Αν προσαρμοστούμε, αυτό δηλαδή που κάνει τώρα ο κύριος Περιφερειάρχης και οι άλλες 12 περιφέρειες της χώρας μας, είναι να εκπονεί μελέτες για ποια είναι τα καλύτερα εγκυοβελτιωτικά έργα, έτσι τα λέγαμε παλιά, τώρα λέγονται έργα προσαρμογής. Παλιά μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή, τώρα μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αν λοιπόν προσαρμοστούμε, επαναλαμβάνω αυτό που περιγράφει αυτό το βιβλίο, τότε το κόστος της κλιματικής αλλαγής μειώνεται περίπου στο μισό, 400 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 21ου αιώνα. Η κλιματική κρίση θα οδηγήσει και σε ένα άλλο θέμα, εκείνο της ασφάλισης ανθρώπων, περιουσιών και αγαθών. Παγκόσμια, το κόστος της ασφάλισης από ακραία καιρικά φαινόμενα, η Παγκόσμια Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, έχει δείξει ότι έχει εκατονταπλασιαστεί στα τελευταία 50 χρόνια. Δηλαδή, από τότε που οι περισσότεροι πριν γεννηθείτε, ίσως από τη δεκαετία του 50, να το πω αλλιώς, μέχρι τη δεκαετία που τρέχουμε τώρα, το κόστος έχει εκατονταπλασιαστεί. Και παγκόσμια, ξέρετε πόσο είναι? Είναι 1-3 δολάρια. Δηλαδή 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και όπως ξέρετε, κύριε Περιφερειάρχα, από τις ζημιές τις οποίες πολύ γλαφυρά περιγράψατε, όχι μόνο τους ανεμοστρόβιλους, τις δροστρόβιλους, τις δασικές πυρκαγιές, που αυτές μάλιστα απειλούν και τα μνημεία. Απειλήθηκε η Ολυμπία, η αρχαία Ολυμπία, απειλήθηκαν πάρα πολλά. Απειλήθηκαν οι Μυκήνες, απειλήθηκαν σπουδαία κληρονομιά, την οποία πρέπει να την προστατεύσουμε. Αν δεν την προστατεύσουμε εμείς, ποιος θα την προστατεύσει? Και αν έχουμε τον τουρισμό που έχουμε, είναι γιατί
υπάρχει μια σωστή ενημέρωση των επισκεπτών μας σχετικά με το τι συμβολίζει το κάθε τι. Συμβολίζουμε την Ανδρεία, και πώς τη λέμε την Ανδρεία. Τη λέμε με δύο λέξεις, ήταν ή επιτάς. Είναι αυτό αρκετό, ή με μια φρασούλα θαρσίν χρή. Εδώ είναι η ρίζα της επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά τα βλέπουν οι ξένοι, και μέχρι πριν από μέχρι το Σάββατο τελείωσαν οι εργασίες των φίλων της εφημερίδας Φιγκαρό. Είχαν μια συνάντηση εδώ στην Ακαδημία Αθηνών. Επέλεξαν την Ακαδημία Αθηνών γιατί συνεδίασαν τη δημιουργία της δημοκρατίας, η έννοια της οποίας αναπτύχθηκε στην Αθήνα, και με την απελευθέρωση της Ελλάδας, που είναι τα 200 χρόνια. Είχαν βγάλει και ένα τεύχος, η Φιγκαρό, επαιτειακό, την έκθεση που έχουμε δίπλα, και επίσης τον φοβερό παραλληλισμό μεταξύ δημοκρατίας, ολιγαρχίας, με παραδείγματα σπουδαία από τους ίδιους τους Αθηναίους πολιτικούς και τους μετοίκους, αλλά και τους Σπαρτιάτες. Όλα αυτά, αν δεν τα είχαμε, αν δεν τα είχαμε προστατεύσει, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να προσελκύσουμε κανέναν άνθρωπο που να ενδιαφέρεται μόνο για τη θάλασσα, μόνο για το φαγητό και μόνο για τις ομορφιές τις φυσικές της χώρας μας. Ο φυσικός μας πλούτος έχει πολύ μεγάλη αξία, λοιπόν, ενδογενή, και είναι αυτό το οποίο έχει αναγνωρίσει όλη αυτή η προσπάθεια της προσαρμογής. Την προσπάθεια αυτή, κύριε Περιφερειάρχα, όπως θα θυμάστε, την είχαμε ξεκινήσει ήδη από το 2014-2015. Επιδιώκαμε να γίνει κάποιος νόμος, έγινε ο νόμος. Τώρα όλες οι περιφέρειες έχουν υπολογίσει και έχουν προτάσεις για το τι θα κάνουν. Η θωράκιση της χώρας, πιστεύω ότι μια πολύ καλή προσαρμογή θα μειώσει αυτό το κόστος των 700 δις στο μισό. Και θα το πετύχουμε, είμαι αισιόδοξος. Γιατί όλες οι περιφέρειες, και κατεξοχήν εσείς που έχετε και τη δυνατότητα, γιατί τα έχετε όλα και έχετε και όλες τις συνέπειες, καλές και κακές. Δηλαδή έχετε τη λειψιδρία, έχετε και μπόλικη βροχή, είστε σαν το Παρίσι σε βροχή. Αλλά η Ανατολική Πελοπόννησος έχει έλλειμμα βροχής. Και θα έχει ακόμα χειρότερο. Οι δείκτες ξηρασίας που δείχνουν αν θα αποξηρανθεί αυτή η περιοχή είναι πολύ ανησυχητικοί. Αυτά τα λέει εδώ το βιβλίο. Δείχνει και ορισμένες εικόνες και συγκρίνει γραβούρες του παρελθόντος με τώρα σε λίμνες, τη Στυμφαλία, την τόσο ιστορική λίμνη που τόσο υμνήθηκε από όλες τις χώρες, γιατί ο Ηρακλής αποτέλεσε σύμβολο Ρώμης αλλά και ευφυΐας. Ήταν ένας μηχανικός, πολύ δυνατός, και είχε και όλα τα προσόντα της εποχής που χρειαζόταν ένας δυναμικός άνθρωπος. Στην Φαλία, λοιπόν, περνάει και αυτή η κρίση. Και δεν είναι μόνο η εποχική μεταβολή της επιφάνειας των υδάτων, αλλά είναι και η μακροχρόνια μείωση και αποκάλυψη του βυθού, ο οποίος έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μας διδάξει. Η σημερινή κατάσταση
της γεωργίας σίγουρα πρέπει να εξυγχρονιστεί και πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος το περιβαλλοντικό. Αλλά αυτό που είναι το πολύ ενδιαφέρον και αισιόδοξο είναι ότι ναι μεν οι καύσονες θα έρθουν και θα ξανάρθουν όπως ήρθανε. Διότι θα θυμίσω ότι οι καύσονες πριν από το 1987 που είχαμε το μεγάλο καύσωνα σε όλη την Ελλάδα, είχαμε και πολλά θύματα στην Αθήνα, είχαμε 3.000 θανάτους από θερμοπληξία. Και είναι τότε που ξεκίνησαν να μπαίνουν τα air conditioning στα νοσοκομεία. Τα περισσότερα νοσοκομεία δεν είχαν air conditioning εκτός από ελάχιστους θαλάμους. Τότε ξεκίνησαν να εισάγουν τη χρήση των κλιματιστικών. Από το 1987 μέχρι σήμερα έχουν συμβεί 3 μεγάλοι καύσονες. Και πέρσι, αλλά και ο μέγας καύσον του 2007, ο οποίος οδήγησε και στις μεγάλες πυρκαγιές που είδαμε στην Πελοπόννησο και ήταν η πρώτη φορά που είδαμε στα δάση του τα ηγέτου και άλλα δάση και έξω από την Καλαμάτα να έχει ανέβει η πυρκαγιά όχι μέχρι τα 500 μέτρα που είχαμε συνηθίσει και όλα τα μοντέλα για την καταστολή και των πυρκαγιών λειτουργούσαν σε λίγες εκατοντάδες μέτρα αλλά σε ένα χιλιόμετρο. Είναι πρώτη φορά που έφτασε η πυρκαγιά μέχρι επάνω στα έλατα. Αυτό, από ό,τι μας λένε οι συνεργάτες μας, θα το δείτε και στο βιβλίο, δυστυχώς θα συνεχιστεί. Επομένως, θα πρέπει η προστασία να περιλαμβάνει δείκτες παρακολούθησης για όλα αυτά τα σπουδαία φαινόμενα. Τους δείκτες, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να τους έχετε εσείς, όπως το έχουμε συζητήσει και το έχετε ενστερνιστεί και μάλιστα πολλά έχετε προτείνει και ο ίδιος. Οι δείκτες πρέπει να μετρώνται στα σημεία που είναι κρίσιμα σε όλη την περιφέρεια, αλλά θα υπάρχει ένα επιτελικό, θα πρέπει να υπάρχει ένας θάλαμος επιχειρήσεων που θα συλλέγεται εκεί όλα τα στοιχεία, τόσο τα επίγεια τα οποία θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο σας, αλλά όσο και τα δορυφορικά. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες που έχουν στηριχθεί και σε υπολογισμούς, τουλάχιστον ως προς την καύσιμη ύλη, ως προς τον κίνδυνο. Ξέρετε, η δασική πυρκαγιά για να ανάψει θέλει να υπάρχει η καύσιμη ύλη, δηλαδή να έχει περάσει ένας ιανός, λέω για αυτή την καταιγίδα, ή κάποια άλλη καταιγίδα, σαν αυτή που είχατε προχθές. Κόβει κλαδιά, τα κλαδιά δεν τα μαζεύει κανείς, ξεραίνονται. Και ταυτόχρονα δεν βρέχει για 1, 2, 3 χρόνια. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει η υγρασία του εδάφους. Και όταν φυσήξει άνεμος, όπως φυσούσαν οι άνεμοι το 2007 για παράδειγμα, που ήταν 150 χιλιόμετρα την ώρα ο μέσος άνεμος για 3 μέρες. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Τότε αρχίζει η πυρκαγιά να φουντώνει και να μεταφέρεται παντού. Ο καπνός από το δορυφόρο φαίνεται μέχρι τη Λιβύη και μετά. Μέχρι το Μαρακές μετρήσανε από καΐδια από την Πελοπόννησο. Η παρακολούθηση λοιπόν η στενή όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Τόσο αυτών που είναι επικίνδυνες παράμετροι για την υγεία, αλλά κυρίως για τα δάση, για τις αρχαιότητες. Σκεφτείτε να υπάρξει τέτοια πυρκαγιά που απείλησε ήδη το 7, έγινε τον Ερμήτου Πραξιτέλους στο Μουσείο της Ολυμπίας. Το είδαμε όλοι ζωντανά και ανησυχούσαμε τι θα γίνει και πότε θα σταματήσει. Για να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, πρέπει να γνωρίζουμε τι μας έρχεται. Και γνωρίζουμε τι μας έρχεται μετρώντας.
Μετράμε λοιπόν παράκτια. Η ακτογραμμή της Πελοποννήσου παρουσιάζει εξαιρετικά πολύπλοκα και σπουδαία φαινόμενα. Από τις κατολισθήσεις που τις ξέρουμε, όταν είχε αποκοπεί η Καλαμάτα από την Τρίπολη πριν από 10 χρόνια, τις κατολισθήσεις που έχει στα ωραία βιβλία που συλλέγει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος από την Expedition du Morey. Μερικές είναι εδώ εικόνες και θα σας θυμίσω ορισμένες περιοχές φαίνεται έχει φύγει το έδαφος. Έχουν ξεπληθεί. Μετά από μια πυρκαγιά, αν δεν προστατευτεί το έδαφος, κινδυνεύει να αποξηρανθεί το μέρος. Και ιδίως σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου είναι πολύ επικίνδυνο. Οι κατολισθήσεις λοιπόν αυτές είναι περιγεγραμμένες ανά τμήμα γεωλογικό, ανά περιοχή ενδιαφέροντος σχεδόν για όλη την Πελοπόννησο. Είναι ελάχιστα τα τμήματα που δεν περιγράφονται, αλλά δεν ανήκουν στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Δεν το κάναμε γι' αυτό. Εμείς όπου μπορούσαμε και είχαμε πληροφορίες για την Πελοπόννησο στο σύνολό της, τα βάλαμε. Οπότε θα προσφέρετε και στον ομόλογό σας περιφερειάρχη επιπλέον πληροφορία που ενδεχομένως να την έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι και σε αυτό το σύγγραμμα. Συνοψίζοντας, για να μην σας κουράζω, γιατί όπως ξέρετε μιλάω πολύ, παρασύρομαι από πάθος για να σας μεταφέρω την αγωνία μου και όχι για άλλο λόγο. Για να συνοψίσω, εδώ μέσα σε 400 σελίδες έχει μπει όλη η Πελοπόννησος, ό,τι ξέρουμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της, ό,τι υπολογίζουμε. Νομίζω ότι τώρα ξέρουμε από πού έρχεται ο κίνδυνος. Είναι σημαντικό αυτό. Ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους. Υπάρχει η τεχνολογία για να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο ή να μειώσουμε τις οικονομικές και άλλες συνέπειες του κινδύνου. Αυτός είναι ο τόμος. Ήθελα να πω ότι από την άποψη την κλιματική είναι ένας πρωτοποριακός τόμος. Είναι ένας τόμος για την Πελοπόννησο, ανάλογος με τον τόμο για τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής που βγάλαμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ξέρετε, πριν από 11 χρόνια. Και θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοι και οι ερευνητές, αλλά κυρίως το τεχνικό προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, αλλά και οι τεχνικοί σύμβουλοι σε επιχειρηματίες του επίπεδου της ΤΕΜΕΣ και των άλλων εταιριών που έχετε, θα τους είναι χρήσιμο να δουν αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι θα έρθουν. Κλείνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσω πρώτον να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, την κυρία Κωνσταντακόπουλου, τα κορίτσια μας μπορώ να πω, γιατί με τόση επιμονή, ένα καλό παράδειγμα που δεν είναι της συγγένειας, είναι η κυρία Παπατσόνη που τη βλέπω μπροστά μου. Είναι μια αδιάκοπα εργαζόμενη μέλισσα, η οποία πραγματικά ό,τι κάνει, το κάνει με την περιβαλλοντική ευαισθησία που εσείς την εμπνεύσατε. Και σας, ποιος σας ενέπνευσε? Ο καπετάν Βασίλης, στον οποίο και γι' αυτό το λόγο, αλλά και σε εσάς, αφιερώσαμε αυτόν τον κόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και είμαι ανοιχτός για ερωτήσεις.
Θα θέλατε να πείτε πριν δύο λόγια? Ναι. Είστε και εν μέρει υπέτειος αυτής της ιστορίας. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος έχει κάνει το Ναβαρίνο Environmental Observatory, το οποίο ήδη διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο στο Ναβαρίνο. Μαζί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, το Bert Bolin Center και την Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, έχετε το λόγο. Κύριε καθηγητά, δεν είχα ετοιμάσει κάτι και δεν είμαι και... Το public speaking δεν είναι το φόρτε μου. Προτιμώ να κάνω παρά να λέω, άρα δεν έχω προπονηθεί στο πόδι στο να λέω. Είναι πηγαίο, αυτό είναι που... Ωραία, να πω ότι είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή αυτή η αφιέρωση στη μνήμη του καπετάνιου αυτού του βιβλίου. Ο καπετάνιος ήταν, να το πω αγγλιστή, early environmentalist, όταν ξεκίνησε τότε για με τη Χελμέπα. Ποτέ δεν ξεφεύγει από τη μητέρα σου, όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε, πρέπει να φανταστεί. Ήταν νωρίς, ήταν περιβαλλοντιστής νωρίς, πριν γίνει ακόμα πολύ της μόδας, ναι. Και τότε μαζί με τη Χελμέπα και με τη Χελμέπα Junior, και πάντα μας έλεγε ότι τα παιδιά λέγανε, δεν μας ρώτησατε άμα θέλουμε ένα πιο πολλά χρήματα στην τράπεζα ή ένα καλύτερο περιβάλλον. Και αυτό μας το έπνευσε πάντα. Και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και νομίζουμε ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι πολλοί λένε το δίλημα περιβάλλον ή ανάπτυξη, αυτό είναι ψευδοδίλημα. Μπορούν και τα δύο να γίνουν πάρα πολύ καλά μαζί όταν υπάρχει οργανωμένη μελέτη, προετοιμασία, ανοιχτή κουβέντα, συνεργασία, να κοιτάμε όλοι, να κάνουμε focus στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Και να πω ένα παράδειγμα που είδαμε πριν από λίγες μέρες με τον Νίο και τη μελέτη που βγάλαμε, που μετράμε τις χελιγνώνες μπροστά από την παραλία του Ναβαρίνου, του Ρωμανού, που έγινε η πρώτη φάση της Κώστα Ναβαρίνο. Ξεκινήσαμε να μετράμε και αρκετά χρόνια πριν ξεκινήσουμε και τώρα, και βλέπουμε ότι παρόλο που εδώ έχει και 12 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η επένδυση και έχει κάποιες στιγμές χιλιάδες ανθρώπους επισκέπτες, έχουμε περισσότερα αυγά, μεγαλύτερη τοτική της χελώνας από ό,τι είχαμε πριν λειτουργήσει η επένδυση. Άρα, πράγμα που σημαίνει ότι όταν είναι τα πράγματα καλά οργανωμένα, υπάρχει η βοήθεια από την πολιτεία και από την περιφέρεια. Και εδώ ο κύριος Περιφερειάρχης είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού. Και όταν υπάρχει και η θέληση, και τελικά είναι και καλό για τη δουλειά. Γιατί αν έχεις τέτοιου είδους θετικά αποτελέσματα στον τομέα του περιβάλλοντος, τελικά αυτό σε βοηθάει και στα εμπορικά σου αποτελέσματα, γιατί οι πελάτες σε προτιμάνε. Άρα είμαστε ένας συνδεδεμένος κύκλος και είναι χαζό να πιστεύουμε, και καμιά φορά επιχειρηματίες, ότι να κουκουλώσουν κάτι, να κρύψουν κάτι. Πρέπει να τα συζητάς όλα, γιατί υπάρχουν πάντα λύσεις να γίνουν και τα δύο μαζί. Αυτό. Και σας ευχαριστώ και εγώ εσάς για τη βοήθειά σας από την αρχή της κατασκευής της δημιουργίας του ΝΙΟ, αλλά και πριν για τη συμβουλή σας και για την βοήθειά σας στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου μας με όσο πιο καλύτερους όρους γίνεται, όσο πιο sustainable και όσο πιο οργανωμένα γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να, ένα παράδειγμα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο ανέκυψε φυσικά, αυθόρμητα, και αυτό και απέδωσε και αποδίδει τόσο καλά. Αυτό που λένε ΣΔΙΤ, κύριε Περιφερειάρχα. Νομίζω ότι η ώρα είναι σε εσάς, ο λόγος είναι στους δημοσιογράφους μας, που εσείς πλέον είστε ο φορέας ενημέρωσης, γιατί η ενημέρωσή μας γενικά της κοινωνίας μας είναι πλημελής έως πλημελέστατη στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παρακαλώ. Ο κύριος Ψαρόπουλος από το Al Jazeera. Μιλήσατε για καλύτερη διαχείριση
της φύσης για να μην έχουμε φαινόμενα όπως τις πυρκαγιές του 21. Ανεβαίνω τα πρωινά στην Πνίκα, όπου ακόμη τα συνεργεία του Δήμου κλαδεύουν ξερά, πώς λέγονται, κλαδιά. Ακόμη μαζεύουν δηλαδή ένα μέρος της ζημιάς που έχει μείνει από τον Ιαννό και μάλλον από την χιονόπτωση του Ιανουαρίου. Αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα είναι εφικτό να γίνει σε κλίμακα ολόκληρων βουνών και δασών στην Πελοπόννησο. Ποιος μπορεί να το αναλάβει και τι θα κόστιζε και αν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και αυτό που θα αποφύγει ο Δήμος μια πυρκαγιά σε άλσος είναι ανεκτίμητο. Ειδικά αυτά τα κλαδιά γύρω από την Πνίκα και στους λόφους, ξέρετε, η Αθήνα είχε 7 λόφους. Ένας είναι η Πνίξ. Απέναντι είναι ο λόφος των Μουσών παλιά. Το λέμε τώρα του Φιλοπάπου, γιατί έχει ένα μνημείο εκεί, σάψανε τον Φιλοπάπου. Από εκεί κατέβαιναν οι Μούσες. Και οι Μούσες ήταν ό,τι έχει κληροδοτήσει η αρχαία, η κλασική Ελλάδα στην ανθρωπότητα. Ό,τι, τι θέλετε, χορό, αστρονομία, φιλοσοφία, όλες οι Μούσες, η καθεμιά αντιπροσωπεύει μια τέτοια έκφραση. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο λόφος, ο ξεναγός, να πάω στα τουριστικά, να δείχνει ένα φαλακρό βουνό χωρίς μαλλιά, χωρίς δηλαδή δέντρα και να λέει ότι από εκεί κατέβαιναν οι Μούσες. Αν δείτε τις περιγραφές των Μουσών, είναι ένα χάρμα περιγραφής από όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Γινόταν, λέει, στην πρωινή αχλίδα, ανακατευόντουσαν τα χρώματα από τη σκέδαση του φωτός που ανατέλει ο ήλιος και βγαίναν όλες οι Μούσες μαζί, το θρόισμα, το ένα, το άλλο, και σε μεταφέρει σε μία μεταφυσική κατάσταση ευεξίας, ότι είσαι μέσα σε ένα περιβάλλον γνώσης, τέχνης και σεβασμού. Άρα το κόστος του να μαζέψουμε λίγα κλαδιά παραπάνω ή να ξοδέψουμε 5 δεκάρες είναι αμεληταίο μπροστά στο κέρδος. Βεβαίως, κύριε Περιφερειάρχα. Να σας μιλήσω για τα γεράνια. Εντάξει, για το περιαστικό δάσος είναι κατανοητό ότι πρέπει να το φροντίσουμε και όλα αυτά που είπε ο κ. Καθηγητής. Για τα γεράνια. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία η παρέμβαση στο συγκεκριμένο βουνό. Πριν από κάποιες δεκαετίες, εκεί ζούσαν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη συγκέντρωση της Ρετσίνης. Δεν είχαμε φωτιές στα γεράνια. Εγκαταλείφθηκαν τα γεράνια. Εγκαταλείφθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Έχουμε πρόβλημα με την Ήπεθρο. Αντίστοιχα, είχαμε και στον Ταΐγετο. Εγώ θυμάμαι παιδάκι που ανέβαινα στις κατασκηνώσεις, δεν είχαμε πυροσβεστικά ή δεν είχαμε τόσα όσα έχουμε σήμερα. Φωτιές δεν είχαμε. Διότι ήταν ο κόσμος στον Ταΐγετο, λειτουργούσε στον Ταΐγετο, σπέρανε τα χωράφια, τα θέριζαν και φρόντιζαν οι ίδιοι άνθρωποι για τις συγκεκριμένες περιοχές. Η εγκατάλειψη της Ήπεθρου είναι η βασική αιτία για την οποία έχουμε τις πυρκαγιές. Εξήγησα για τα γεράνια και το Ρετσίνι, το οποίο συγκεντρώνονταν εκεί. Η δεύτερη πολύ μεγάλη αδυναμία είναι η αδυναμία του κράτους μας. Δεν έχουμε οικονομική αδυναμία, έχουμε αδυναμία συνεννόησης. Έχουμε πολλές υπηρεσίες οι οποίες αλληλοεμπλέκονται για να προλάβουν μία φωτιά και να τη σβήσουν. Η δασική υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία, η περιφερειακή υπηρεσία, η δημοτική υπηρεσία. Και όταν έχουμε τόσους πολλούς με τόσα σχέδια, γεμάτες ντουλάπες είναι με σχέδια. Αλλά στην κρίσιμη στιγμή έχουμε πρόβλημα με την εφαρμογή αυτών των σχεδιασμών.
Άρα, δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα της δασικής υπηρεσίας. Το δάσος ανήκει στη δασική υπηρεσία. Άρα, χρειαζόμαστε ένα κράτος που να προσεγγίσει με πολύ διαφορετικό τρόπο αυτά τα ζητήματα. Όπου υπάρχει φροντίδα, όπου υπάρχει κόσμος, όπου έχουμε σωστούς δρόμους μέσα στα δάση, γιατί μία βροχή δημιουργεί νεροσυρμές, δεν μπορούν να περάσουν ούτε τα πυροσβεστικά οχήματα, και όπου είμαστε οργανωμένοι, τα προλαμβάνουμε αυτά και τα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γραφειοκρατίας, πρόβλημα συνεννόησης των υπηρεσιών και το μείζον πρόβλημα, κύριε καθηγητά, είναι η εγκατάλειψη της ΠΕΘ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και μια εγκατρελειμμένη ΠΕΘΟ μας οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία, παρακαλώ, πείτε μας. Σεις Νίκα, από τη Real News είμαι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Περιφερειάρχα, και τους υπολείπους. Πρέπει οπωσδήποτε, μετά από αυτές τις καταστροφές που έχουν γίνει και γυρνώντας και μελετώντας τον αγροτροφικό τομέα, είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος της καλλιέργειας. Ποιος είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα εκπαιδεύσει τους αμπελουργούς να αλλάξουν εντελώς την καλλιέργεια, όταν πια τα άνυδρα, οι άνυδροι αμπελώνες που έβγαζαν το καλύτερο κρασί, υποτίθεται, και η πότιση του αμπελώνα με σταλαγματιές, όλα αυτά, ποιος φορέας θα το αναλάβει? Γιατί πρέπει να γίνει κάτι ιδιαίτερα σύντομο. Κύριε Περιφερειάρχα, θέλετε να απαντήσετε? Ναι. Τώρα να πω και καμιά κακή κουβέντα, δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα. Εγώ χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνει το Ίδρυμα Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου με την συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον αγροτικό κόσμο. Δυστυχώς και σήμερα η κουβέντα γίνεται στα καφενεία μεταξύ τους. Εγώ θλίβομαι για το γεγονός ότι θέλουμε 8-πλάσιο νερό κατά στρέμα από ό,τι θέλουν στην Ισπανία ή στην Ολλανδία. Στον αργολικό κάμπο... Γιατί δεν λέτε στο Ισραήλ? Στον αργολικό κάμπο... Το Ισραήλ είναι το καλύτερο παράδειγμα εξοικονόμησης... Σωστά. Στον αργολικό κάμπο, μου είπαν προχθές, ποτίζουν με αυλάκια σε κάποιες περιοχές. Ακόμα. Έχουμε ανοιχτά κανάλια όταν εδώ και χρόνια θα είχε απαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μία προσπάθεια με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχουμε στήσει γεωργικά σχολεία. Γίνεται επίσης μία συστηματική προσπάθεια από τον Εργό Δημητρά, ο οποίος αναφέρεται σε ανανέωση των καλλιεργειών. Στον αργολικό κάμπο κινδυνεύουμε να χάσουμε τα ξινά, τα ξέρετε κύριε καθηγητά, ξυλέλια κλπ. Από τις αρρώστιες. Στον Πάρνωνα κινδυνεύουμε να χάσουμε τις καστανιές από την ασθένεια της καστανιάς. Χρειαζόμαστε λοιπόν την επιστήμη και κυρίως χρειαζόμαστε μεσαία και κατώτερα σχολεία να καθοδηγήσουν τον αγροτικό κόσμο. Όχι μόνο πώς να ποτίζει, πώς να ρίχνει λίπασμα. Έχουμε περιοχές με κατεστραμμένο υδροφόρο ορίζοντα από την χρησιμοποίηση των λιπασμάτων. Να ρίχνουμε σε ένα πηγάδι λίπασμα, μετά να το αντλούμε και να ποτίζουμε. Ή από την υπερχρησιμοποίηση φαρμάκων. Άρα, εδώ και 50 χρόνια δεν έχουμε μία συγκροτημένη αγροτική πολιτική. Χρειαζόμαστε μία συγκροτημένη αγροτική πολιτική, η οποία θα έχει βασικό βραχίωνα την εκπαίδευση των αγροτών. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα, τα οποία συνδέονται με την αγροτική παραγωγή, με την ποιότητα των προϊόντων και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, φτάνουμε στο κράτος και στην έκφραση μιας συγκεκριμένης πολιτικής, μιας συγκεκριμένης στρατηγικής που θα την εφαρμόζει ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος. Δεν έχουμε στήσει κρατήρια όπου ο καθένας μπορεί να κάνει το κεφαλίου του. Πρέπει να ξεκινάνε από το κέντρο κάποια ζητήματα. Δεν είναι συγκέντρωση αυτό. Κάποιες κατευθύνσεις και για την εξοικονόμηση νερού. Εδώ και 50 χρόνια
Δεν έχουμε, πάμε, έχουμε κάνει το φράγμα στη δόξα. Λέμε στέρεψη στη φαλία, είπε ο κύριος καθηγητής. Και δεν χρησιμοποιούμε το νερό για την άρδευση. 60 χρόνια μιλάμε για τον ανάβαλο, δεν έχουμε τελειώσει. Στη Μεσσηνία έγινε το φράγμα, το φιλιατρινό, έχουμε το νερό και το κοιτάμε να ρίξουμε ψάρια μέσα και να ψαρεύουμε. Δεν έχει φύγει με κανάλια κατά τον κάμπο. Ένα σωρό εγενή προβλήματα, τα οποία συνδέονται με την αγροτική παραγωγή. Και όλα αυτά αναφύονται τώρα με την κρίση στην Ουκρανία, με τον πόλεμο, με την εισβολή στην Ουκρανία και τα προβλήματα που έχουμε. Ο κόσμος, ιδιαίτερα στις περιοχές τις φτωχές, θα αντιμετωπίσει προβλήματα επιβίωσης. Άρα μιλάμε για εκπαίδευση στον αγροτικό τομέα, για καθοδήγηση στον αγροτικό τομέα και η εκπαίδευση αυτή πρέπει να προέρθει κυρίως από το κράτος και να ενεργοποιηθούν πανεπιστήμια, περιφέρειες, κέντρα διαβίου μάθησης και προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας έχει ρόλο σε όλα αυτά. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Περιφερειάρχα, αυτό που ζητάτε και σας βλέπω να το βάζετε τώρα που θα έρθουν εκλογές, πότε θα έρθουν δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, όποτε είναι, είναι η υψηλή ευφυΐα στον αγροτικό και στο δασικό τομέα. Αυτό που λέμε η παρακολούθηση όλων των δικτών, βέβαια όχι στον αγροτικό τομέα δεν μπορεί να γίνει, αυτό πρέπει να γίνει αναχωράφι, ανακαλλιέργεια. Αλλά στο περιαστικό δάσος, στα αυτοφυΐ που υπάρχουν μέσα σε κάθε δάσος, όλα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται. Επομένως, η υψηλή τεχνολογία είναι αυτή που έδωσε στο Ισραήλ την ικανότητα, ενώ παρήγαγε ελάχιστα πορτοκάλια από τη Γιάφα, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, επειδή είμαι από την Αίγυπτο, τα φέρνανε από τη Γιάφα και ήταν περιζήτητα γιατί δεν ήταν πολλά. Και τώρα η Γιάφα δίνει πορτοκάλια για όλη την Ευρώπη. Το διανοείστε? Από τότε που ήταν παλιά, ας πούμε, σπάνια για Αίγυπτο, Συρία, τώρα είναι για όλη την Ευρώπη. Και έχουν και περίσσευμα. Επομένως, η υψηλή τεχνολογία είναι το ζητούμενο. Πρέπει να εκπαιδευτούν στην υψηλή τεχνολογία. Αν θέλετε, όχι μόνο φοιτητές γεωργικών σχολών, αλλά high-tech φοιτητές. Κάποιος άλλος? Εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα σας προέτρεπα. Η κυρία Καραπηδάκη είναι για να δείξει την έκθεση στις κυρίες και τους κυρίους. Ναι, είναι η μουσιολόγος μας, οπότε θα περάσετε να δείτε και την έκθεση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι πολύ μικρή, πολύ σύντομη, είναι ό,τι είχαμε στην Ακαδημία, σχεδόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Να παρακαλέσω να μας το υπογράψετε όλοι στη σειρά, οι συνεργάτες. Βάλετε από μια υπογραφή όσοι είστε εδώ στο συγγραφείς. Και να το δώσουμε στον κύριο Μεσταγωγό. Ποια σελίδα, κύριε Καραπηδάκη?